Πάμε να δούμε τις φάσεις, κύριε Ιωαννίδη. Ξεκινούμε από την αρχή, από τη Δόξα Αποέλ. Πάμε στην πρώτη φάση. Όσο πιο σύντομα μπορούμε. Ναι, ναι. Αν είναι χέρι των κορτού Αποέλ. Ένα παίκτη μέσα στην επανορθωτική περιοχή επιτιθέμενο δεν κάνει θεληματικό χέρι για να. Άρα η μπάλα χτύπησε, ήταν από κοντινή απόσταση, δηλαδή δεν το σούτ, σωστά δόθηκε το τέρμα. Γύρισε για να αποφύγει να το... Αποφύγει το... Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Πάνε εδώ ερωτήσεις. Δεν πειράζει. Διότι είπαμε εδώ, επιμορφώνουμε για κάποια πράγματα όσοι θέλουν. Εκεί είμαστε οι αράθαστοι. Αλλά αν ήταν αμυντικός, θα το έδινε στο χέρι. Πάλι είναι σε κοντινή απόσταση, κύριε Βραμίδη. Κανονικά και εγώ λέω όχι. Ναι. Αφού το βάζω για να προστατευτώ, έχει λίγη διαφορά από το αυτό. Γιατί στα τείχη. Και το πρόλαβα, έχει λίγη τύχη, διαφορά. Πλέον δεν απαγορεύεται να βάζει τα χέρια σου εκεί. Είναι 9-15. Τι έγινε, η απόσταση. Και το λέει, έχει το χρόνο να προστατευτεί. Ναι, αλλά δεν θεωρείτε ότι και επειδή είναι αμυντικά. Αν θέλει να το πει ότι. Είπα στο χέρι σου να προστατεύσει το πρόσωπό σου. Σκύψε το πρόσωπό σου. Σκύψε το. Αν θέλει να το πει. Και αν ο Μέση βολάρει μου 9 μέτρα, πρέπει να έχει το χρόνο εσύ να χαμηλώσει το πρόσωπό σου για να μην την έχει. Σκεφτό, κούμα να σου κάνω ένα τέτοιο. Ή ο κούμα να σου κάνει που τα 9 μέτρα 25, και να έχει την ευχαία και τον χρόνο να χαμηλώσει το πρόσωπό σου. Να μην βάλει το πρόσωπό σου. Πάμε στην επόμενη φάση. Πέσιμο στην περιοχή του Αποέλ, δεν υπάρχει τίποτε. Κόψιμο καθαρό. Ναι, ναι. Πάμε στην τρίτη φάση. Και λίγο υποκριτικό να μπαίνει στην δόξα. Εδώ. Για μένα, κύριε Βραμίδη, δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ο παίκτης αποκρούει την μπάλα και όπως ήταν λόγω του καιρικού συνθηκού, πηγαίνει στην πλάτη. Ναι, δεν εξετάζεται το σκηνικό. Και προσέξτε, εδώ που. Ο άλλο πάει πίσω. Ναι. Ο παίχτη τη δόξα έρχεται πάνω του. Ο παίχτη τη δόξα. Γιατί μια στιγμή το δούμε καλά. Εδώ. Μα αφού το σταματά, δεν μπορούσα να το δούμε. Εντάξει, για να δούμε. Ήταν μέσα ή έξω. Ήταν μέσα. Πάρα κάτω. Εδώ. Αποκρούει αμορή. Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτή τη φάση. Εγώ θα έδινα το πέναρτι. Τώρα μια στιγμή, έναν. Δεν το παίρνει με τα πόδια του. Ακριβώς. Εδώ ο κανονισμός τι λέει. Όταν πήρεις την μπάλα δεν σημαίνει ότι και χωρίς δεύτερη κίνηση πρέπει να προσέξεις. Αν κρίνεις ότι είναι ρυψοκίνδυνο το πέσιμο του αγορήν. Αν δει ο διοικητής ότι υπήρξε μια προσπάθεια να μην συνεχίσει. Δηλαδή λυγίζει τα πόδια του στην αρχή και ύστερα τα αφήνει ελεύθερα. Δηλαδή, ο διοικητής εδώ πρέπει να δει μια προσπάθεια από τον Αμορή να μην συνεχίσει. Όμως φαίνεται ότι δεν μπορούσε σε αυτό το γήπεδο. Ναι, λόγω ότι ο καιρικός συνθηκών ήταν προηγουμένως. Ναι, αλλά ότι πήγε εκεί και τον εμπόδισε, εσύ λες ότι πήγε ο κυνηγός στον Αμορή. Ναι, α δούμε ότι ο παίχτη. Ξαναδούμε παρακαλώ. Ξαναδούμε τη φάση. Ο Αμορή κάνει το τάκλι του, βρίσκει την μπάλα, πάει το σώμα του και έρχεται ο παίχτη τη δόξα και χτύπα πάνω του. Μα πού ήταν να πάει ο παίχτης της δόξας, αφού προσπάθησε να περάσει. Ο Αμορή πού έπρεπε να πάει, εδώ. Μα αφού είναι ο παίχτης της δόξας πήγε να περάσει για να διεκδικήσει μπάλα, ήταν ο Αμορή να παίξε με το μυρόν του. Εδώ είναι στη συνέχεια που τον ρίχνει. Κύριε Ιωάννη, εδώ είναι που τον ρίχνει. Εδώ τον ρίχνει. Τον παίρνει με το σώμα. Τον παίρνει με το σώμα. Είναι φάουλ. Εάν τον παίρνει με το σώμα, τον επιχειρήσει. Εσείς θεωρείτε ότι είναι ο παίχτης της δόξας που μένει. Δεν θα δίνατε φάουλ, θα το ξεκαθαρίσουμε. Μισό λεπτό πριν να φύγει εδώ και αν έδιδε το πέναλτι για μένα είναι και κόκκινη κάρτα, διότι υπήρχε η προφανής ευκαιρία επιτέξει στο τέρμα. Αφού δεν θα έπρεπε το. Η μπάλα είναι εκεί μπροστά του. Δεν έγινε κάτοχο τη μπάλα. Έμεινε εκεί μπάλα, κύριε Βραμίδη. Αν εστέκετουν και δεν τον ανέτρεπε η μπάλα, έμεινε εκεί. Να σου κάνω κριτική τώρα εδώ έτσι λίγη. Κύριε Βραμίδη, η μπάλα έμεινε εκεί. Έμεινε στη λάσπη δεν εκεί. Είναι υπό την κατοχή του. Αφού δεν θα είναι τρεπέτο, θα πήγαινε να την πάρει. Αντί φτάνει και ο δημοτοφύλακας. Όχι. Φτάνει και ο δημοτοφύλακας. Αυτό είναι στο ένα μέτρο, κύριε Βραμίδη, δύο μέτρα. Ο τερματοφύλακας είναι στα 8 μέτρα. Κύριε Κυπριανίδη, άμα το δεις από τη μακριά. Μα γι' αυτό το βάλα το μακριά, δεν είπα να σας προλάβω. Δεν είναι κάτοχος της μπάρας, κύριε Κυπριανίδη. Για να πεις ότι στο επόμενο βήμα θα ζουτάρει να βάλει γκολ. Είναι μια φάση όπου είναι κάπου εκεί κοντά η μπάλα, αλλά δεν είναι υπό την κατοχή του. Το φάουλ το δέχομαι. Εγώ το φάουλ πιστεύω και εγώ ότι υπήρξε παρά το γεγονός ότι βρήκε την μπάλα. Πρέπει να προσέχει ο παίχτης. Βέβαια, ναι. Όταν βρήκε την μπάλα, ναι.
ότι είναι αφόβος. Ωραία. Πάμε στην επόμενη φάση. Για την κόκκινη κάρτα νομίζω είναι υπερβολικός ο κ. Σιπέρα. Πάμε στην επόμενη φάση. Φάουλ πάνω στο Βίσε. Συζητείτε, μάρα, εξαρτάται, θεωρείς ότι μπορεί να κάνει δική του άμεσα. Εδώ, τώρα δούμε τη φάση αυτή. Ένα φάουλ στο Βίσε. Εδώ είναι και μέχρι και κόκκινη, κύριε Βραμή. Ναι, εδώ η φάση είναι αυτή. Μέχρι μπορεί να τίποτε άλλο εκτός του κόκκινη. Πάει με δεστάπτες πάνω στο σώμα του. Και η δύναμη και το element contact που κάνει πάνω στα πόδια παίρνει από πάνω μέχρι κάτι. Τι κάνουν αυτά τα φάουλ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Και δεν κάνει μόνο παρατήρηση, ούτε κίτρινη. Ούτε κίτρινη, μόνο παρατήρηση λεκτική του έκανε. Λεκτική. Ναι, το μη μίλησε, θέλω να το δείξω. Ούτε κίτρινη. Ούτε κίτρινη. Φάουλ, έδωσε. Έδωσε πάλι. Αλλά αν το φάουλ που χτύπησε. Εδώ ένα κράτημα του παίχτη του Αποέλ στην επαναστατική περιοχή. Και εκεί ο διαιτητής έτον εκεί, έτον, τι πού βλέπει. Ο Πέπτος, εκεί υπάρχει... Δεν υπήρχε έγκαιρα, πάμε στην επόμενη φάση. Επιτρέπεται να τον παίρνεις και να τον κάνεις, είναι νέος. Αν δεν ισχύεται η φανέλα, επιτρέπεται. Αν δεν ισχύεται. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι φάουλ. Εάν κρίνει ο διαιτητής ότι αυτά τα κρατήματα αλλοιώνουν την προσπάθεια του παίκτη, ναι. Τώρα άφησε ότι... να κροντουράρει την μπάλα να την κάνει δική του για το εκεί έκρινε ότι δεν. Έναν offside ο Τσιμπούρ, σωστά δόθηκε το offside. Μάλιστα, ναι. Εύκολη φάση. Και η επόμενη φάση. Όχι, δεν δόθηκε. Δεν δόθηκε, ναι. Και εδώ ακόμα έναν offside το Τσιμπούρ πάλι δεν δόθηκε. Ήταν offside. Ήταν offside. Έτσι μόλις ξεμίχθησε εδώ. Να δούμε και τις φάσεις της. Μάλιστα. Η πρώτη φάση που θα δούμε είναι ένα σπρόξιμο το οποίο δεν έθελε ούτε τέταρτον ούτε επιπρόσθετο. Κοιτάξτε. Και τάκ. Δεν δόθηκε τίποτα, κύριε Βραμή. Και κύριε Λουκά. Θα δούμε τις διδέσεις τους βοηθούς. Θέλετε να τους δούμε. Πού είναι ο καθένας. Τον βοηθό να πέρασε. Και το διαιτητή είναι εδώ. Φάνηκε το κεφάλι του. Ναι, μήπως η αργή κίνηση μας ξεγελά, απλώς το βάζω. Έτω και το γρήγορο. Οπ, πέναλτι. Λοιπόν. Μα θέλεις αργή κίνηση. Πόσες φορές το είπαμε ότι αργή. Όχι, δεν είπα ότι η αργή κίνηση καμιά φορά μας ξεγελά. Γι' αυτό τα βάζουμε και το γρήγορο. Πάμε στον Αντάντα, ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα. Κάνει ένα φάουλ. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν τόσο γεμάτο, όμως είπαμε. Παίζεις και με τη φωτιά, έχεις και την κάρτα, λέει να σταματήσω αυτή την επίθεση και με τα χέρια και με τα πόδια να μην εκδηλωθεί η αντεπίθεση. Θα μπορούσε να πάρει δεύτερη κίτρινη. Ναι, θα μπορούσε να πάρει δεύτερη κίτρινη. Πάμε στον Πεσέρα, η επόμενη μας φάση, όπου εδώ πάλι υπάρχει το τράβημα από τη φανέλα, είναι εκτός μεγάλης περιοχής, μπορούσε να δοθεί ένα φάουλ εκτός μεγάλης περιοχής. Μάλιστα. Δεν δόθηκε τίποτε. Μάλλον έδωσε ένα επιθετικό φάουλ. Ναι. Mm. Πάμε στο Talt. Η επόμενη μας φάση, όπου και εδώ θα δούμε το Ταλ. Αυτό το παίξουμε από πίσω. Ταλ. Από πίσω, πώς χτυπάει τον παίκτη, έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Είναι και αυτή η λήψη, κύριε Παπίδη, εδώ είναι το κανονικό. Είναι αφού εδώ. Εντάξει. Η μπάλα έχει φύγει, δεν είναι εκεί. Έχει φύγει και ώρα, να δει. Η μπάλα είναι 5 μέτρα μακριά. Εκλώτησε τον. Ναι. Κίτρινη. Πάμε στην περιοχή του Εθνικού, η επόμενη μας φάση. Εδώ πάνω στο χολ και όπως πηγαίνει ο παίκτης. Υπάρχει ένα πάτημα γερότατον. Εδώ το κάναμε πιο αργό για να φανεί, κύριε Βραμίδη, το πάτημα. Κοιτάξτε. Υπάρχουν οδηγίες, αυτά είναι και κόκκινες κάρτες. Λίγο πιο πάνω αν τον έπαιρνε, θα έλεγα σίγουρα. Έχει προλαβαίνει ο Χριστός του Διόμου. Μάλιστα, δεν το έδωσε τίποτα διαιτητής. Δεν ξέρω, ήταν που λένε. Θα μπορούσε να δώσει τουλάχιστον. Κόκκινη κάρτα. Να σπάσει, κύριε Βαμβάνη. Η ουσία για μένα εδώ είναι το πέναρτι πρώτα και πρώτα. Ήταν πέναρτι. Πέναρτι και τουλάχιστον μια κίτρινη κάρτα. Αφού ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέναρτι και τουλάχιστον κίτρινη κάρτα. Δεν δόθηκε τίποτα. Το πέναρτι που κέρδισε είναι η ανόρθωση. Να πάμε στην επόμενη φάση. Ότι εδώ κοιτάξτε το αριστερό χέρι του παίκτη του Εθνικού. Εδώ το σπρώξιμο εκεί. Φαίνεται η κίνηση του χεριού. Θέλαμε και μια αντίληψη. Δεν έχω. Πάντως τα δύο δικό μου. Τα άλλα ήταν πολύ πιο πέναρτι. Λέω ότι τούτο δεν ήταν, αλλά τα άλλα φωνάζα. Δύο λόγια για τον κύριο Νούχου, κύριε Λουκά Νούχου. Στην αρχή μερικοί τον κλέβαζαν και τον ελευθερούσαν.
μεγάλος παίχτης. Από τα καλύτερα αριστερά μπακ του πρωταθλήματος. Επίσημη δήλωση. Κερδίζει, μπαίνει ωραία, είναι διοικητικός, έξυπνος. Και εκείνο το γκολ που βάλει, το ήθελε να το βάλει, θυμάσαι. Είπαμε, ερεμήσουμε λίγο. Ηρέμησε, ηρέμησε. Μάλιστα. Μία φάση, αν κόπτεται ως offside ο Θέλος, θα δούμε αν σωστά είναι πιο μπροστά παίκτης του ο Θέλος και σωστά να κόπτεται. Η δεύτερη φάση είναι ένα χέρι μου ζητά ο Θέλος. Ναι. Εδώ. Δεν ζητάει εδώ. Και... Χέρι. Είναι σε κοντινή απόσταση, προσπαθεί ο παίκτης να προστατευτεί. Δεν υπάρχει κανένα να ξεκαθαρίζει. Πάμε στην τρίτη μας φάση. Offside ανακόπτεται ο Θέλος. Και είναι πιο μπροστά ο παίκτης στο Θέλος και σωστά ανακόπτεται. Μάλιστα. Εδώ είναι πιο μπροστά στο κέντρο. Και το ακυρώνεται τέρμα του Θέλου ως offside. Είναι η τελευταία φάση. Θα το δούμε εδώ κοντά. Είναι πιο μπροστά ο παίκτης του Θέλου, γι' αυτό είναι άγιο. Σωστά. Αυτές ήταν οι φάσεις από το Θέλος Ερμηνεία. Μάλιστα, πάμε και στο Νέα Σαλαμίνα. Νέα Σαλαμίνα, κύριε Βραμίδη. Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ. Εδώ σε αυτή την περίπτωση ζήτησαν για παράβαση οι παίκτες τη Νέα Σαλαμίνα, για τον παίκτη που έπεσε κάτω στο έδαφος. Θα δούμε όμως από πιο κοντινό πλάνο ότι υπάρχει μια επαφή έτσι από πίσω, αλλά δεν κρίνω ότι ήταν τόσο ικανή. Ο παίκτης, βλέπετε, πίδα με αυτόν τον παράξενο τρόπο. Για να δοκιμεύσει. Μάλιστα, περισσότερο. Περισσότερο. Πάμε στη φάση που διαμαρτυρήθηκε η Νέα Σαλαμίνα για το χρώμα. Μια μικρή βουτιά στην πισίνα, έτσι. Για το χρώμα τη κάρτα, θα συμφωνήσουμε με τον διαιτητή ότι ήταν για κίτρινη κάρτα, διότι ο παίκτης εδώ πλασάρει με δύναμη και οι πιθανότητες του να προλάβει ξανά την μπάλα. Αυτή είναι η φάση της πιο. Να προλάβει ξανά την μπάλα ήταν μηδαμινές. Και ο κανονισμός λέει ποιες οι πιθανότητες του επαναελέγχου. Βλέπετε, εδώ ήδη την έχει μπροστά του 4 μέτρα και με την επιτάχυση που παίρνει την μπάλα δεν θα την προλάβαινε. Γι' αυτό η κίτρινη κάρτα. Την κρίνω ότι ήταν στα πλαίσια. Το κριτήριο είναι τώρα, ότι έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Μάλιστα. Εάν έκανε τρίπλα του τερματοφύλακα, με κάποιον τρόπο την έστελνε σαν τρίπλα και τον ανέτρεπε. Αν έπαιζε την μπάλα πιο αργά. Πιο αργά, μάλιστα. Θα ήταν κόκκινη. Ναι, αλλά υπάρχει η εξής παράμετρος. Ναι. Ότι τον σπρώχνει και μετά χάνει την μπάλα. Επειδή τον έσπρωξε γι' αυτό. Έδωσε τόση δύναμη στην μπάλα. Έπαιξε την μπάλα και μετά τον έσπρωξε. Θα το ξαναδούμε. Δεν είμαι βέβαιος. Έπαιξε την μπάλα σχεδόν ταυτόχρονα. Πρόσεξε. Έπαιξε την προηγουμένως. Πιστεύω ότι έπαιξε την προηγουμένως. Εντάξει. Είναι στο όριο. Πάμε ένα φάουλ για κίτρινη κάρτα από την ΑΕΚ εδώ. Το οποίο δίδεται το φάουλ, όμως κίτρινη κάρτα δεν δίδεται. Ναι, ναι. Πάμε και στον Παπάπα, ο οποίος έχει κάρτα και κάνει αυτό το φάουλ όπου μπορούσε να πάρει και αυτός δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κοιτάξτε, πήγε με τις σχάρες, τάπες πάνω στον αντίπαλο. Αυτές είναι οι φάσεις. Τι είπατε εδώ? Ήταν τουλάχιστον τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για αποβολή. Μάλιστα. Είχε κίτρινη. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αυτή ήταν η τελευταία μας φάση. Από την άλλη δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε. Ο Κολίνα θέλει δύο για το offside. Δύο βοηθούς. Ξανασυζητήθηκε το 96 στο ΖΕΣ. Νομίζω είμαστε εδώ της Ολλανδίας. Αλλά. Δύσκολο. Ο Κολίνα έχει ιδέες. Προσπαθεί, θέλει. Μα και εγώ έχω ιδέες. Κύριε Αβραμίδη. Δεν θέλει την τεχνολογία στο κόσμο. Ούτε εγώ. Γι' αυτό ψάχνει ιδέες. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Να ψάχνουμε ιδέες. Και η αποβολή δεν θα υπάρχει αποβολή. Να πείτε του Κολίνα όμως ότι στην Κύπρο δεν κρατούν τα σωματεία να πληρώνουν. Τα έπλεον του τέταρτου, του πέμπτου δεν τα βγάλουμε. Να φέρουν τέτοιο κόσμο. Ναι, αλλά όταν του βάλει τεχνολογία που φέρουν κομπιούτερ και συστήματα τη μπάλα, αν πέρασε, δεν πέρασε την γραμμή και αν ήταν offside δεν ήταν. Είναι περίπου περισσότερο.